Έτσι λοιπόν, στο φράγκι της Ζερβιτής πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει μέσα. Έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μείνει για πάντα. Δεν έχουν ξαναβγεί. Άλλους τους έχουμε βρει και άλλους δεν τους έχουμε βρει ποτέ. Και βρίσκομαι τα κόκαλά τους 8 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά που περνάμε. Ο 67χρονος Γερμανός τουρίστας που ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από βραχώδες σημείο ανατολικά της Τρυπητής έκανε το μοιραίο λάθος να μπει μόνο σε ένα από τα πιο επικίνδυνα φαράγγια της Κρήτης. Είναι ο τέταρτος ξένος περιπατητής τα τελευταία 17 χρόνια που δεν κατάφερε να βγει ζωντανός. Το μέρος εκείνο είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσβατο. Πρέπει να πάει κανείς πολύ οργανωμένα, πρέπει να πάει πολύ με πολύ εξοπλισμό κατάλληλο. Δεν μπορεί τα γρεμνά της Κατσαρομούρας να τα περπατάει ο καθένας. Είναι δηλαδή σκέτη αυτοκτονία. Το φαράγγι της Τρυπητής ξεκινά από τον Ομαλό και η έξοδός του είναι στην ομώνυμη παραλία ανάμεσα στη Σούγια και την Αγία Ρουμέλη. Ο άτυχος τουρίστας εκτιμάται πως βγήκε από το σηματοδοτημένο μονοπάτι με συνέπεια να εγκλωβιστεί. Για μια διαδρομή υψηλού κινδύνου που απαιτεί γνώση του ανάγλυφου της περιοχής, οργάνωση και πιστή τήρηση των οδηγιών, μίλησε ο πρόεδρος του Ρηβατικού Συλλόγου Χανίων Σταύρος Μπαδογιάννης. Από συγκεκριμένα μέρη μπορεί να περάσει κανείς για να μπορέσει να βγει. Γιατί αν θα μπορέσει να μπει σε ένα μέρος, εύκολα μπαίνει κανείς. Αλλά πώς θα μπορέσει να ξαναγυρίσει ή να βγει πίσω. Αυτό λοιπόν το μέρος πρέπει να είναι κανείς πολύ καλά γνώστης όλης της περιοχής. Είναι η αριστερή πλευρά του φραγκιού της Τρυπητής. Το ξέρουν όσοι περπατάνε, λίγοι άνθρωποι που ξέρουν καλά τα μέρη. Αλλά αυτό δεν είναι πραγματικά, είναι απαγορευτικό για αλλοδαπούς να πηγαίνουν εκεί. Απαγορευτικό για τουρίστες. Ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου, Αντώνης Περάκης, εξηγεί πως οι οδηγίες που δίνονται στους ξένους περιπατητές που ξεκινούν να εξερευνήσουν τον ορεινό όγκο των Λευκών Ωραίων στο νότιο τμήμα τους είναι σαφείς και πως αν τηρηθούν δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Αν ακολουθήσει κάποιος, τη σηματοδοτημένη διαδρομή δεν κινδυνεύει. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας που αποτυπώνεται σε όλους τους χάρτες, σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς. Κάποιοι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και επίσης πεζοπορούν σε απαγορευτικές θερμοκρασίες. Τα τελευταία 17 χρόνια, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το φαράγγι της Τρυπητής. Ένας εξ αυτών δεν βρέθηκε ποτέ. Προχωρεί λοιπόν σε ένα φαράγγι, αρχικά έχει ένα μικρό σκαλοπάτι, 1 μέτρο, το κατεβαίνει. Κατόπιν έχει ένα σκαλοπάτι, 1,5 μέτρο, το κατεβαίνει. Προχωρεί λίγο παρακάτω, ένα σκαλοπάτι που είναι 2,5 μέτρα. Λέει τι να κάνω, παίζει ένα πίδο, το κατεβαίνει. Όταν θα πάει παρακάτω που είναι 11 μέτρα το σκαλοπάτι, θέλει να γυρίσει πίσω. Το 2,5 μέτρα όμως αυτό που κατέβηκε με δυσκολία δεν μπορεί να το ανέβει. Δεν μπορεί να το ανέβει. Το λέω με λίγα λόγια παραστατικά για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Τον Ιούλιο του 2007, η εξαφάνιση ενός 37χρονου Πολωνού και της 40χρονης αδελφής του εξελίχθηκε σε θρίλερ. 6 μέρες ερευνών έληξαν όταν τα δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά. Τον Απρίλιο του 2019, οι αρχές θα κινητοποιηθούν ξανά για τον 64χρονο Πολωνό επίσης, Αντρίς Βέμπερ. Ο εξοπλισμός του βρέθηκε, όχι όμως και ο ίδιος. Μοιραία ήταν τα λάθη και για τον 67χρονο Γερμανό που μπήκε μόνος στις απόκριμνες πλαγιές της Τρυπητής.